Θα σας πω ότι ψάχνω με τον εξαιρετικό επόμενο συνομιλητή μας, τον εξαιρετικό κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο, ο οποίος εκτός από νομικός διδάσκει και γνωρίζει την τουρκική, διδάσκει όμως όλη την ιστορία την Οθωμανική, τους ξέρει από την καλή και την ανάποδη, μπορεί και βγάζει μέσα από συμβολισμούς πάρα πολλά ζητούμενα. Καλημέρα κύριε Σταθακόπουλε. Καλημέρα και σας, Αγίνη, και στους ακροατές σας. Λοιπόν, είδα μια εξαιρετική ανάλυση σας με αφορμή την τελευταία δημοσκόπηση στη γειτονική χώρα που δείχνει να παίρνει για τα καλά τα πάνω του ο Ερντογάν, αλλά δεν θα ξεκινήσω από αυτό. Θα ξεκινήσω από αυτό το χθεσινοβράδινο στα εγκαίνια της έναρξης προσπάθειας δημιουργίας οχήματος αυτοκινήτου στην Τουρκία από την τουρκική βιομηχανία, στην οποία έχουμε μια θεατρική παράσταση με ημάμι να προσεύχεται να βοηθήσει ο Αλλάχ, ο Θεός, να πάνε καλά όλα. Και εκεί έχουμε το Μεν Ερντογάν να υπενθυμίζει ότι το Αιγαίο είναι δική του θάλασσα, και δίπλα του να έχει τον Μπαχτσελή, το συγκάτοικο, okay, να έχει την Τανσού Τσιλέρ, την πρωθυπουργό των Ημείων, και να έχει και τον κύριο Περίντσκεκ, αν το λέω σωστά, τον γνωστό πρώην κομμουνιστή, πρώην κεμαλιστή, νυν ευρασιανιστή, να τα βρούμε τη Ρωσία και την Κίνα και να τελειώνουμε. Αυτή τη γραμμή είναι, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Τι σημαίνει αυτό συμβολικά? Λοιπόν, επειδή είσαστε με γνωσμένου κύρους και εμπειρίας και το ακροατήριό σας είναι επεπαιδευμένο, δηλαδή γνωρίζει και ασχολείται και ψάχνει, και επειδή έχω την τιμή να με καλείτε χρόνια και να κάνω αυτές τις αναλύσεις, ζητώ συγγνώμη εκ προημίου αν φανώ ότι επαναλαμβάνομαι. Όμως ο αξιακός κώδικας των Οθωμανών μέχρι το 1923 και από τον Τούρκο από το 1923 και μετά, από τις 29 Οκτωβρίου του 1923 και μετά που έχουμε Τουρκία, ήταν, είναι και θα είναι πολύ συγκεκριμένος, πλήρως αναγνωρίσιμος για εμάς που τους μελετάμε και πλήρως ερμηνεύσιμος. Γι' αυτό θυμόσαστε ότι χρόνια τώρα και με τίτλους βιβλίων μου αναφέρομαι στο προβλεπτό και στο απρόβλεπτο και είμαι αρνητής τελείως του επιθετικού προσδιορισμού απρόβλεπτος Ερντογάν, απρόβλεπτη Τουρκία. Αυτό, όπως ξέρετε καλύτερα και από μένα, γιατί ασχολείστε καθημερινά δημοσιογραφικά, είναι το άλοθη, αν θέλετε, της αδυναμίας της ελληνικής της πολιτικής ευρύτερα τα τελευταία 40 χρόνια να αντιμετωπίσει τον Ερντογάν. Και όχι πριν τους κεμαλιστές και την Τανσού Τσιλέρ, δηλαδή, και τον Τουρκού τον Ζάλ και πάει λέγοντας ότι αφού είναι φίλοι μας και χορεύουμε μαζί ζεμπέκια και κάνουμε και κουμπαριές, και αφού είμαστε μαζί και στο ΝΑΤΟ, δεν έχουμε κάτι να φοβόμαστε. Ο κίνδυνος πάντα ήταν ιστορικά, έτσι θεωρούσαμε, ο Σοβιετικός κάποτε. Και η Τουρκία το ίδιο νόμιζε. Μετά την κατάρρευση όμως της Σοβιετικής Ένωσης, η Τουρκία στράφηκε αποκλειστικά σε εμάς, εσύ είναι το γενικό παιχνίδι που θέλει να παίξει γεωπολιτικά. Εν διάθεση περιπτώσει, εγώ τις καθημερινές ειδήσεις, οι οποίες τις αξιολογώ, τις βλέπω, τις παρακολουθώ, τις θεωρώ συμπτώματα μιας ευρύτερης ασθένειας, παθογένειας, που λέγεται τουρκικός αναθεωρητισμός, ο οποίος υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει και με τους επιγόνους του πρόεδρου Ερντογάν, όταν κάποια στιγμή επισυμβεί και αυτό. Ως εκ τούτου λοιπόν, το χθεσινό που παντρεύεται, αν θέλετε, το περιστατικό το οποίο περιγράψατε και με την τελευταία δημοσκόπηση που έγινε, η οποία τον δείχνει να έχει ξεφύγει πολύ μπροστά, κοντά στις 10 μονάδες από το, ας το πούμε, που δεν είναι ακόμα ενιαίο, δεν έχουν κατορθώσει να γίνουν ενιαίο, ας πούμε από το μέτωπο της αντιπολίτευσης, κρατώντας ένα 10, κοντά στο 11% μια διευκρίνηστη ψήφο το που θα στραφούν στο δεύτερο γύρο οι Κούρδοι, οι οποίοι θα γύρουν και την, αυτή τη στιγμή δηλαδή θα ψηφίσουν το Κουρδικό κόμμα κοντά στο 10%, αλλά το που θα γύρουν στο δεύτερο γύρο δεν το γνωρίζουμε ακόμα, επομένως εκεί ψαρεύουν και οι δύο. Τώρα, είχα πει το Φεβρουάριο και μαζί το είχαμε πει, δηλαδή με είχατε φιλοξενήσει, ότι η Τουρκία στρέφει αργά αλλά σταθερά προς την Ευρασία όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Τότε όλοι μου οι γνωστοί και φίλοι και συνάδελφοι
μου είχαν πει και δημοσίως ότι είμαι ο μόνος που το λέει αυτό. Ναι, ναι, το θυμάμαι. Λοιπόν, θεωρούσαν ότι η Τουρκία θα πάει προς το ΝΑΤΟ τελικά. Στο τέλος, ναι. Τελικά έγινε εκείνο που είπα εγώ, όχι γιατί είμαι έξυπνος ή γιατί έχω μαντικό χάρισμα, διότι πάρα πολύ απλά ασχολούμαι με τους Τούρκους εδώ και 40 χρόνια. Και αν σε αυτό προσθέσουμε και τη γνώση και την εμπειρία του έμνηστου δασκάλου μου, τον Νεοκλήτου Σαρή, που έφυγε τέτοιες μέρες το 2011, νέος σχετικά, 70 ετών. Αν προσθέσουμε λοιπόν και τη δικιά του γνώση και εμπειρία που μου μεταλαμπάδεσε, αντιλαμβανόμαστε ότι πάμε πίσω σε γνώση και εμπειρία, ειδικά των Οθωμανών και των Τούρκων, τουλάχιστον 100 χρόνια. Συν αυτά που έχουμε διαβάσει από τα αρχεία τους και μπορούμε να αξιολογήσουμε στην πρωτότυπη μορφή τους και στη γλώσσα τους. Επίσης, ένα τεράστιο θέμα το οποίο δεν μπορούμε να αντιληφθούμε στην Ελλάδα, και δεν είμαστε και υποχρεωμένοι στο φινάλε. Δηλαδή, ο απλός πολίτης, ο καθημερινός ή ο κάθε δημοσιογράφος, όταν κάνει ερωτήσεις, δεν είναι υποχρεωμένος να έχει τέτοιου είδους ειδικότητα. Ακόμα και όσοι είναι διεθνολόγοι και ασχολούνται με διεθνές δίκαιο, διεθνείς σχέσεις γενικώς των χωρών, ή στρατιωτικοί αναλυτές, οι οποίοι έχουν ένα μάνιο, ένα εγχειρίδιο ανάλυσης και σκέψης δυτικής. Η Τουρκία είναι sui generis, είναι ιδιογενής, είναι ιδιότυπη, είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση και πρέπει να μελετάς μόνο την Τουρκία. Για να μπορέσεις να καταλάβεις, όταν λέει ο Ερντογάν θα έρθω μια νύχτα ξαφνικά, όταν λέει η Ελλάδα και η Κύπρος δεν είναι εκεί που πρέπει να είναι, η απλή μετάφραση δεν μας οδηγεί σε ασφαλή συμπεράσματα. Χρειάζεται νοηματοδότηση, δηλαδή να καταλάβεις το νόημα πίσω από αυτό, σύμφωνα με το δικό του αξιακό κώδικα, που κανένας, ξαναλέω, επιστήμονας δεν είναι υποχρεωμένος, μέσα στη γενική σπουδή του και όσο σωστά πράγματα και να λέει, να ξέρει ακριβώς τι εννοεί ο Ερντογάν. Είμαι μόνον όσοι ασχολούμαστε με αυτόν τον άνθρωπο ή γενικά με την πολιτική της Τουρκίας, που είναι η δουλειά μας, είμαστε υποχρεωμένοι. Δηλαδή, για να το πω πιο λαϊκά, γιατροί μπορεί να είναι όλοι, ο καθένας έχει την ειδικότητά του και στην ειδικότητα έχουμε μια εξειδίκευση. Εγώ έχω λοιπόν μια εξειδίκευση ειδικά στους Οθωμανούς και στους Τούρκους και δει τα τελευταία 20 χρόνια στον πρόεδρο Ερντογάν, τον οποίο παρακολουθώ στα πάντα. Ακόμα και στα πιο ασήματα που μπορεί να λέει, αλλά που τελικά έχουν νόημα και τουβλάκι οικοδομούν το οικοδόμημα. Έλεγα λοιπόν το Φλεβάρι ότι θα στρέψει προς την Ευρασία και το κάνει. Το δήλωσε πανηγυρικά 9 Ιουνίου με το πέρας της ασκήσεως Εφές, που είπε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία κατέδειξε πρώτον τη θεσιμότητα της Τουρκίας ως ενδιάμεσος, ο οποίος συνομιλεί με την Ρωσία, με την Ουκρανία, συνομιλεί με τους νατοϊκούς και με την Αμερική και τη Γερμανία και γενικώς μπορεί να συνομιλεί με όποιον θέλει και να είναι ταυτόχρονα και συνομιλητής όχι μόνο στο ΝΑΤΟ ή να τον καλούν ως observer παρατηρητή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να είναι και στο σύμφωνο της Σαγκάης. Έστω πάλι και εκεί ακόμα ως παρατηρητής. Πάντως είναι παρόν. Μας το δήλωσε λοιπόν ότι ο πόλεμος κατέδειξε τη χρησιμότητα της Τουρκίας. Κατά αυτόν, έτσι ερμηνεύω αυτόν. Δεν λέω δικές μου κρίσεις, λέω ότι λέει ο Ερντογάν. Θα τις αξιολογήσουμε μαζί αν έχουμε χρόνο. Στη συνέχεια είπε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία κατέδειξε την αδυναμία της Δύσης, ενώντας Δύση λέει την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αμερική συγκεκριμένα. Δεν εννοεί το δυτικό κόσμο, το δυτικό πολιτισμό. Έτσι, γι' αυτό έχει σημασία το τι εννοεί αυτός και τι καταλαβαίνουμε εμείς. Εννοεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αμερική ως Δύση. Κατέδειξε την αδυναμία τους σε επάρκεια τροφίμων και σε επάρκεια ενέργειας. Σε αντίθεση, όπως είπε, με την Ευρασία, η οποία έχει επάρκεια ενέργειας και έχει αχανείς εκτάσεις, οι οποίες έστω και αν είναι καλλιεργημένες, μπορούν να καλλιεργηθούν με σύγχρονες μεθόδους και να αποφέρουν τρόφιμα για τους λαούς. Επίσης, είπε ότι η Δύση βρίσκεται σε δημογραφική αποδρομή. Είμαστε περίπου ένα δις άνθρωποι. Σε αντίθεση με τον υπόλοιπο κόσμο, που είναι περίπου 6 δις, και ο Ερντογάν προσβλέπει και κοιτάει προς την άλλη μεριά, σύν, όπως είπε, αθρηστικά τα πυρηνικά όπλα που έχουν οι άλλοι. Και μάλιστα επαπειλεί να τα χρησιμοποιήσουν, είναι περισσότερα από τα πυρηνικά όπλα που έχει η Δύση, η οποία δεσμεύεται ηθικά, τέλος πάντων, ή με συμβάσεις, να μην τα χρησιμοποιήσει. Ως εκ τούτου λοιπόν, δεν κάνει κάτι ακαριαίο, είπε ότι στρέφουμε προς την Ευρασία τον φυσικό μας χώρο, τιμώντας, λέω αυτό λεξίο ότι έχει πει, τιμώντας τις συμφωνίες μας στρατιωτικές, στο ΝΑΤΟ μιλώντας, και τις οικονομικές διμερείς που έχει με χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εκεί και πέρα, μπορεί να δίνει με μεγάλη ευκολία Bayraktar ή φρεγάτες στους Ουκρανούς, λέγοντας οι Ουκρανοί ότι έχουμε πλοία τουρκικής καρδιάς και ψυχής αυτή τη στιγμή,
να τα πηγαίνει άρεστα με τον Πούτιν και να είναι η χώρα bypass που επικοινωνεί η αποκλεισμένη Ρωσία με τον έξω κόσμο μέσω της Τουρκίας, από το πιο απλό, δηλαδή ότι η Αεροφλότ προσγειώνεται στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης και μετά με την Turk Havayolari μετακινούνται οι Ρώσοι ανά τον κόσμο και το καλοκαίρι έτσι ήρθαν οι τουρίστες Ρώσοι στην Ελλάδα. Μια χαρά πήρανε βίζα δηλαδή για τον τουρισμό για να έρθουν, παρά τα μέτρα αποκλεισμού. Και από εκεί και πέρα έχουμε το ξέπλυμα ουσιαστικά που γίνεται του μαύρου χρήματος. Γι' αυτό η Τουρκία όλο πτωχεύει και ουδέποτε πτωχεύει, διότι ζει και θα ζει από το μαύρο χρήμα, διότι η διεθνής κοινότητα έχει αποφασίσει τις μαύρες συναλλαγές μεταξύ 10 χωρών, όπως λέει το Bloomberg. Αυτή είναι ανακοίνωση του Bloomberg, όχι δικιά μου ανακοίνωση, έτσι η δήλωση. Η εκτίμηση είναι μέσα στις 10 μεγαλύτερες μαύρες οικονομίες του κόσμου η Τουρκία, επομένως έτσι ζούσε και ζει. Το Καμού Χαλεκουρμού, τα ανελεκτικά όργανα που ελέγχουν τα δημόσια έργα, είναι τελείως χαλαρά. Ακριβώς για να μπορεί να κινείται αυτό το μαύρο χρήμα. Ο Πεκέρ, όπως θυμόμαστε από πέρσι, μας έλεγε πώς γίνονται οι μαύρες συναλλαγές, πώς το βαθύ κράτος, τον Τερίντεβλετ των Τούρκων, συναλλάσσεται και ποιος, αν το ελέγχει αυτό, μπορεί να εκλέγεται πρόεδρος για όσο θέλει. Αυτό λοιπόν τον Τερίντεβλετ, το βαθύ κράτος, προσπαθεί να ελέγξει, το έχει ελέγξει πλέον δηλαδή ο Τούρκος πρόεδρος, και από ό,τι βλέπουμε δεν μπορεί η αντιπολίτευση να πάρει εύκολα κεφάλι. Δεν μπορεί να πάρει εύκολα κεφάλι γιατί δεν βρίσκουν ποιον θα βάλουν μπροστινό. Ποιος θα πει μπροστά και θα είναι το αντίπαλο δέος του Ερντογάν. Σε αυτό επιμένατε και λέγατε ότι θα κρίνει και τη στάση του Ερντογάν στο εξωτερικό. Ακριβώς. Είχα πει και σε εσάς και σε άλλες συνεντεύξεις και σε κεντρικά δελτία ειδήσεων μεγάλων καναλιών τηλεοπτικών, ότι όταν μου λέγανε τι θα κάνει, τι θα γίνει με τα ελληνοτουρκικά, πόλεμος κτλ. Λέω, ακούστε. Ακούω με μεγάλο σεβασμό όλους τους αναλυτές. Με μεγάλο σεβασμό. Το λέω εν τιμή. Αλλιώς θεωρώ ότι δεν θα ήμουν τίποτα. Πρέπει να ακούς. Ακούω λοιπόν τις αναλύσεις που κάνουν στρατιωτικοί αναλυτές, γιατί δεν είμαι στρατιωτικός αναλυτής. Ακούω τις αναλύσεις που κάνουν γεωπολιτικοί αναλυτές, δεν είμαι γεωπολιτικός αναλυτής. Κοινωνιολόγο, ιστορικό, νομικός είμαι πάνω στα θέματα της Τουρκίας. Βεβαίως έχουν αντίκτυπο γεωπολιτικό αυτά τα οποία λέω, πλην όμως δεν είμαι με την έννοια γεωπολιτικός. Και ακούω με μεγάλο σεβασμό και τους διεθνολόγους των διεθνών σχέσεων, γιατί εγώ ασχολούμαι με το διεθνές δίκαιο. Είναι τελείως διαφορετικό να κοιτάξεις τις διεθνείς σχέσεις από το να είσαι νομικός που ασχολείται με το διεθνές δίκαιο. Και εγώ ευτύχησα τη δεκαετία του 80 στην νομική Αθηνά να έχω καθηγητή τον Πρίτανη στην κυριολεξία του διεθνούς δικαίου στην Ελλάδα, αυτόν που δίδαξε τους πάντες διεθνές δίκαιο, τον Εμμανουήλ Ρούκουνα. Ο οποίος τουλάχιστον ξέρω ότι έχω, γιατί μου στείλει επιστολή, ότι έχω την αποδοχή του και την ανοχή του σε αυτά που λέω δημοσίως και όποτε με βλέπει και με ακούει. Ως εκ τούτου λοιπόν, με την αυτοπεποίθηση που μου δίνει η γνώση μου και η εμπειρία αναφορικά με την τουρκική κοινωνία και αν θέλετε τις ευλογίες του αείμνηστου του δασκάλου μου, τον Νεοκλήτου Σαρίσταλου τουρκικά και του Εμμανουήλ Ρούκουνα στο Διεθνές Δίκαιο, νομίζω ότι μπορώ να εκτιμώ, έστω και αν δεν φαίνεται στιγμιαία, έστω και αν εκείνη την ώρα λες μα δεν είναι δυνατόν, όχι, άλλα είναι τα δείγματα, εγώ να διαβάζω πίσω από τις λέξεις και τις κινήσεις και να μπορώ να αξιολογώ 5 πράγματα. Θυμόσαστε όταν πρωτογνωριστήκαμε που είχα πει τότε ότι θα απελευθερώσει Έλληνες αξιωματικούς ανήμερα το 15 Αύγουστο. Το είχα πει τον Ιούνιο που εκλέχθηκε πρόεδρος και είχα πει ότι θα αφήσει Έλληνες αξιωματικούς εχμαλώτους που τους είχε από το Μάρτιο του 18, τους αφήσει ανήμερα το 15 Αύγουστο. Όπως και τους άφησε. Γιατί συνέβη αυτό? Διότι λειτουργεί όπως οι Σουλτάνοι που ασκούσαν το λεγόμενο αφ, την άφεση, τη χάρη δηλαδή στους χριστιανικούς πληθυσμούς Χριστούγεννα, Πάσχα και 15 Αύγουστο. Αυτό ο πολύς ελληνικός λαός δεν μπορεί να τα αντιληφθεί πλέον, γιατί δεν παρακολουθεί τους συμβολισμούς πλέον των Τούρκων. Μέχρι το 1922 όμως, συμβιώνοντας μαζί τους, έστω και με τη λογική του Ραγιά, ξέραμε ακριβώς τι κάνουν, πώς το κάνουν, το συμβολισμό τους και τι εννοούν. Ακόμα και οι αγράμματοι προπαπούδες μας γνώριζαν τι κάνει ο Τούρκος και γιατί το κάνει. Αυτό ξεχάστηκε τα τελευταία 100 χρόνια. Και νομίζω ότι μαζί με την αξιολόγηση που κάνουμε, τη νομική και τη γεωπολιτική και όλα τα σχετικά και τη στρατιωτική, πρέπει να γνωρίζουμε και τους συμβολισμούς και το τι σημαίνει, τι νοηματοδοτεί για την ακρίβεια η κάθε πράξη τους. Έτσι λοιπόν, είχα πει ότι θα σας πω, μιλώντας μέσω των δημοσιογράφων στο ευρύ κοινό, θα σας πω ακριβώς τι μέλη γενέστε για τα ελληνοτουρκικά, όταν θα ανακοινώσει η αντιπολίτευση το αντίπαλο δέος του Ερντογάν ή όταν γύρει η δημοσκόπηση, η ζυγαριά υπέρ του. Τότε θα σας πω ακριβώς τι θα γίνει. Δηλαδή, είχα πει, νομίζω το είχαμε πει και μαζί,
σε περίπτωση που χάνει σταθερά, τότε θα χρειαστεί να κάνει ενεργοποίηση του άρθρου 119 του τροποποιητικού νόμου του τουρκικού συντάγματος, το οποίο του επιτρέπει σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, δηλαδή πολέμου που δέχεται η Τουρκία ή που κάνει η Τουρκία, και έχει και άλλους λόγους βέβαια μέσα, λέω τώρα για το πολεμικό σκέλος, ότι μπορεί να παρατείνει τη θητεία του για 6 μήνες και μετά για άλλους 4 και μετά για άλλους 4, διοικώντας την Τουρκία με επιδέλτε, δηλαδή με προεδρικά διατάγματα, δηλαδή σχεδόν δικτακτορικά. Τα οποία θα φέρνει, λέει, στην Αθηνοσυνέλευση εντός τριμήνου για επικύρωση, τα επιδέλτα του, αν και εφόσον μπορεί να συγκληθεί η Αθηνοσυνέλευση. Που θα έχει λόγους να λέει ότι δεν μπορεί να συγκληθεί η Αθηνοσυνέλευση, και επομένως να διοικήσει για όσο θέλει, να παρατείνει την κατάσταση, να φανεί μετά ως σωτήρας από μια κατάσταση που ίσως έχει δημιουργήσει ο ίδιος επίτηδες. Ακριβώς για να εμφανιστεί ως σωτήρας, δηλαδή ένα σκηνοθετημένο γεγονός, το οποίο θα τον έφερνε να γύρει πάλι την ζυγαριά υπέρ του, σε περίπτωση δηλαδή που τώρα δεν ήταν καλά τα πράγματα. Επίσης έχει ξαναενεργοποιήσει, το γνωρίζουμε αυτό, το βλέπουμε εξάλλου, το παλιό ιστορικό Ozel Harderesi, το γραφείο μυστικού ειδικού πολέμου από το 1955 που είχε κάνει τότε τα Σεμτεβριανά. Το οποίο τα ρίξαν τότε σε κάτι απτάλιδες, όπως λένε οι Τούρκοι. Απτάλ σημαίνει αργόστροφος, δηλαδή αυτός που δεν είναι ιδιαίτερα έξυπνος. Τους οποίους χαρακτήρισαν κομμουνιστές, χωρίς να είναι οι άνθρωποι. Ούτε ξέρανε δηλαδή τι σημαίνει ο κομμουνισμός αυτή. Τους τα φορτώσανε, τους δίκασαν στις μεγάλες δίκες τότε για το προγκρόμ, τους καταδίκασαν. Ότι αυτοί ήταν οι υποκινητές του προγκρόμ, το οποίο γνωρίζουμε πλέον ότι το είχε οργανώσει το Ozel Harderesi, το οποίο με άλλο όνομα σήμερα, αλλά πάλι γραφείο ειδικού μυστικού πολέμου είναι, το ίδιο παραμένει, μπορεί να στήσει μια οποιαδήποτε προβοκάτσια για να δικαιολογήσει την οποιαδήποτε πράξη του Προέδρου, και η οποία να είναι συνταγματική, χωρίς να γίνεται συνταγματική εκτροπή. Όμως, από τη στιγμή που προχθές είδαμε τη δημοσκόπηση να γέρνει υπέρ του και μάλιστα με 10 μονάδες μπροστά, πλέον πιθανολογώ ότι το ενδιαφέρον του πλέον θα φύγει από την Ελλάδα, από την Ελλάδα με την έννοια της εμπόλεμης πιθανολογούμενης κατάστασης, ότι πλέον θα παραμείνει η ρητορική όπως τη γνωρίζουμε, δηλαδή αμφισβήτηση των πάντων, αναβάθμιση σε νομικό επίπεδο αμφισβήτησης, προκλήσεις, εντολές στα αεροπλάνα να κάνουν παραβιάσεις, να εμπλέκονται, θα ακούμε συνέχεια ότι οι Έλληνες μουσουλμάνοι είναι Τούρκοι, θα ακούμε θέματα της Βόρειας Κύπρου, θα ακούμε Ανατολική Μεσόγειο, τα πλοία ίσως βγουν παρά έξω να σουλατσάρουν, δεν ξέρουμε βέβαια γιατί όσο χειμωνιάζει και η ακτενίζει η άσπρη θάλασσα, το Αιγαίο, η Μεσόγειος όπως τη λένε, βγάζει φίδια και δεν είναι ότι καλύτερο για έρευνες. Εν τέτοια περιπτώσει, όλο αυτό που έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια θα παραμείνει, θα ενταθεί κιόλας. Όμως, εφόσον βλέπει ότι τα πάει καλά εσωτερικά και ότι αυτή η πολιτική που έχει ασκήσει της πολιορκίας κατά της Ελλάδος και του αναγκαίου κακού για τη Δύση και του χρήσιμου δούριου ύπου της Ανατολής και της Ρωσίας κατά της Δύσεως, πάντοτε με το αζημίωτο, γιατί ωφελείται από όλα αυτά η Τουρκία. Όσο του βγαίνει λοιπόν αυτό το παιχνίδι, είναι λαοπρόβλητος, φέρνει αποτελέσματα στον ίδιο ένα. Μπορεί να μην φέρνει στην τσέπη άμεσα του Τούρκου πολίτη, πλην όμως του δίνει το όραμα, του δίνει την ελπίδα. Και αυτοί ζουν με το Κισμέτ. Εδώ πέρα και εμείς είμαστε μέσα σε 10% πόσο είναι πληθωρισμό. Ζούμε σε 12 χρόνια συνέχεια μνημόνια και εγκλεισμένοι και τώρα με συνθήκες πολέμου, Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου οικονομικές. Και τούτη ζούμε ακόμα με την ελπίδα. Και εμάς στην τσέπη μας την αδειάζει, βλέπουμε. Δεν βλέπουμε να γεμίζει η τσέπη μας. Άρα λοιπόν είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο αυτό. Υπάρχει και στην Τουρκία. Απλά εκεί πέρα τους δίνει και ένα μεγάλο όραμα της μεγάλης Τουρκίας. Ότι τους λέει: παιδιά, κάτι υπονομονή. Εδώ πέρα γίνονται φαραωνικά έργα. Πάμε για ανεξαρτοποίηση. Πάμε για ακουγιού πυρηνικά εργοστάσια. Πάμε για πουλάμε προϊόντα στρατιωτικά. Πουλάμε γιο ταχύ. Παλιά είχαν και τα Μουράτ. Ήταν η Fiat που τα φτιάχνε τα Μουράτ. Την Τουρκία, τα ονόμαζαν Μουράτ, όχι Φίατ, ήδη από τη δεκαετία του 70 αυτό, το Μιραφιόρι συγκεκριμένα, στο θυμούνται οι παλαιότεροι, το Φίατ Μιραφιόρι, το λέγανε Μουράτ και σχεδόνταν στην Τουρκία, ήταν γεμάτη η Τουρκία με αυτά τα αυτοκίνητα. Επομένως τους δείχνει το όραμα και σε περίπτωση, και θα βάλω μια τελεία γιατί σας ζάλισα, σε περίπτωση που συνεχίσει αυτό και έχει παράσταση νίκης, όπως λέμε εδώ και στην ελληνική ορολογία, και δει ότι του πηγαίνει καλά, δεν θα ασχοληθεί με την Ελλάδα εμπόλεμα, δηλαδή όπως αναμένουν οι πάντες. Θα παραμείνει βεβαίως αυτό το κλίμα που βλέπουμε και οι προσβολές, σαφώς.
Σαφώς το στίγμα είναι χιλαφετίστη, θέλουμε χαλιφάτο, έτσι λένε, ο σκληρός πυρήνας του 30% περίπου των ψηφοφόρων του, εκεί γυρίζει την Τουρκία. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα ησυχάσουμε, αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που εκλεγεί τον Ιούνιο πάλι, όταν θα γιορτάσει τα 100 χρόνια του τέτοιες μέρες του χρόνου, 29 Οκτωβρίου του 2023, ως πρόεδρος της Τουρκίας τα 100 χρόνια κτλ. Και ουσιαστικά, θυμηθείτε την κουβέντα, θα γιορτάσει τα 100 χρόνια Τουρκίας, δημοκρατίας Τουρκίας, Τζουμφριέτ, αλλά ουσιαστικά θα αποκαθιλώνει αυτόν που την ίδρυσε, τον Κεμάλ. Δηλαδή, έχει αυτό το οξύμορο. Δηλαδή, από τη μία μεριά τιμά τον εθνικισμό του Ζιγιάνγκιο Κάλ, του πνευματικού πατέρα του Κεμάλ, τον Κεμάλ, όμως ο ίδιος ουσιαστικά είναι θειασότης του Αμπδούλ Χάμιντ Χάν, ο οποίος ήταν ο τελευταίος και χαλίφης ουσιαστικά του Ισλάμ ευρύτερα και είχε μια τεράστια διείσδυση ως δάχτυλος της Δύσης στο Ισλάμ, στην Ινδονησία και στην Άπο Ανατολή. Αυτό το ρόλο θέλει να παίξει, αυτό το ρόλο τον ενδιαφέρει να έχει και να συνδυάσει εθνικισμό, όχι όμως κεμαλικού τύπου, αλλά ισλαμικού τύπου που είναι ευρύτερος. Και εκεί ακριβώς, επειδή το προφητικό βιβλίο του Χάντιγκτον, του Σάμιουελ, για την σύγκρουση των πολιτισμών, νομίζω ότι γραμμένο το 90, ήδη αυτή τη στιγμή το βλέπουμε να εξελίσσεται και να εκδηλώνεται, νομίζω ότι όταν θα έρθει αυτή η ώρα, που θα έρθει, είναι νομοτελειακό για την ανθρωπότητα, εκτός και πριτανεύσει λογική, μακάρι. Ετούτης όπως πάμε, έρχεται η νομοτελειακή σύγκρουση, έρχεται ουσιαστικά η εκδίκηση σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών, όπως θέλετε, του παλιού τρίτου κόσμου, ο οποίος ως απεικιοκρατούμενος με πρώτες ύλες τροφοδότησε την ανάπτυξη του δυτικού πολιτισμού, αυτή τη στιγμή ήρθε η ώρα να τα πάρει πίσω και σκληρά. Θα το πληρώσουμε όλοι μας, και αν όχι εμείς, τα γεράματά μας, τα παιδιά και τα εγγόνια μας, την επικράτηση του άλλου κόσμου. Όσοι βαφκαλίζονται και νομίζουν ακόμα ότι ο δυτικός κόσμος με την εξυπνάδα του και την ευφυΐα του σε θέματα πολιτικής και σε θέματα εφευρέσεων ότι θα έχει την πρωτοκαθεδρία, για μένα, όπως τα βλέπω τα πράγματα να εξελίσσονται, πλανάτε πλάνη νικτράν. Ό,τι ελπίδα και να έχουμε ότι πάντοτε επιζούσε με σκληρούς τρόπους. Λέγατε λοιπόν ότι στα 100 χρόνια, αν διατηρήσει αυτό το εκλογικό προβάδισμα, βεβαίως θα συνεχίσει τις προκλήσεις, λέτε, όλο αυτό το διάστημα. Από εκεί και πέρα, αξιολογώντας την παγκόσμια κατάσταση και πλέον ουσιαστικά την αυτονόμηση της Τουρκίας και τη δήλωσή του ότι αναχωρεί λίγο-λίγο από το δυτικό στρατόπεδο, το κρατάει οφειλημιστικά όσο θέλει, αλλά αναχωρεί λίγο-λίγο, η κατεύθυνσή του είναι να είναι στις ισχυρές, η ισχυρότερη μάλλον χώρα της Ανατολικής Μεσογείου το 23, αυτό θα πουλήσει ως αφήγημα, και θα ήθελε η επίγονή του το 2053 στα 600 χρόνια από την άλλη, σε αυτές δικές του δηλώσεις, να είναι στους G7, τώρα είναι G20 η Τουρκία, και το 2071, 1000 χρόνια παρουσίας Τουρκομάνων στην Μικρά Ασία, να είναι στις τρεις ηγέτιδες χώρες του κόσμου που θα οδηγούν το μέλλον της ανθρωπότητας. Αυτό αφήνει ως όραμα, ως παρακαταθήκη. Μπορεί να μην υλοποιηθεί, μπορεί να είναι φαραωνικά και φαντασιόπληκτα όλα αυτά που λέει, πλην όμως αφήνει κάτι. Αφήνει ένα όραμα. Αυτό πρέπει να το υπολογίζουμε. Και επειδή η σύγκρουση των πολιτισμών, όπως έλεγα προηγουμένως, είναι αναπόφευκτη να γίνει κάποια στιγμή, έστω και δεν έχει προφητέψει εδώ πέρα και 30 χρόνια ο Χάντιγκτον, δεν είναι πολύ ο χρόνος. Ο ιστορικός χρόνος λειτουργεί αλλιώς από τη ζωή των ανθρώπων. Δηλαδή είναι σύντομα τα διαστήματα της ζωής ενός ανθρώπου, τα 70, 80, 90 χρόνια, για την ιστορία είναι ένα τίποτα. Σε ιστορικούς χρόνους λοιπόν αυτό θα σας συμβεί, και η Ελλάδα ούσα στην γεωγραφική θέση που είναι, επειδή έχει εμπλακεί σε όλους τους πολέμους της ανθρωπότητας από την ιστορία, διαχρονικά στην ιστορία, θα εμπλακεί και σε αυτό το οποίο θα έρθει. Ήδη είμαστε εμπλεγμένοι σε έναν τρίτο παγκόσμιο οικονομικό πόλεμο προς το παρόν, ελπίζουμε να μην γίνει θερμός παγκοσμίως, γιατί πλέον μπορούν με άλλους τρόπους να έχουμε συνθήκες τρίτου παγκοσμίου χωρίς να πέφτουν βόμβες παντού ή πυρηνικές κεφαλές ομιγέννητο, χωρίς αυτό να αποκλείεται. Η Ελλάδα λοιπόν είναι από τη μοίρα της δέσμια, όπως λέει και το μόνιμο βιβλίο, της εχμάλωτη της γεωγραφίας της, ήταν, είναι και θα είναι εδώ. Άρα λοιπόν το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε εμείς είναι να είμαστε όχι απλά της ρεαλιστικής σχολής, αλλά της υπερρεαλιστικής σχολής. Δεδομένου ότι η Τουρκία ήταν, είναι και θα είναι αυτή που είναι όμορη,
Δεν μπορούμε να αποφύγουμε την κατάσταση η οποία θα έρθει. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Μπορεί να μην γίνει αύριο, να μην γίνει του χρόνου, όμως θα έρθει. Επομένως, εδώ πέρα έχουμε σε σύμπνοια πλέον με τους στρατιωτικούς αναλυτές που κρούν καμπάνες πλέον και όχι καμπανάκια για την επερχόμενη σύγκρουση. Με τους γεωπολιτικούς αναλυτές, οι οποίοι και αυτοί με τη δικιά τους ορολογία και όπως ο καθένας από τους ανθρώπους εκφράζεται, ουσιαστικά λένε και αυτοί αυτό που οποίο έρχεται, το οποίο είναι επώδυνο. Θα το περάσουμε θέλοντας και εμείς. Ξαναλέω, μακάρι να πρετανεύσει η λογική. Είδαμε ότι ένας ηθοποιός του Hollywood, που δεν το είχε κανένας, ονόματι Reagan, μπόρεσε πραγματικά ανέμακτα να σταματήσει. Κύριε Σταθακόπουλε, καλά κάνετε και για τη μεγάλη βεντάλια. Εγώ θέλω να μείνουμε λίγο εδώ. Όχι, την άνοιξα για να έχουμε το περιβάλλον, αλλά μέχρι. Καλά κάνετε. Εγώ θέλω να μείνουμε λίγο εδώ. Αυτά υπό την αίρεση ότι του βγαίνουν οι μετρήσεις και ο αέρας. Το είπα και στην αρχή. Πάντοτε οι αξιολογήσεις μου για το τι θα κάνει ο Ερντογάν είναι ακριβώς το βαρόμετρο το εσωτερικό. Θέλω να σας ρωτήσω όλα αυτά με την αίρεση. Ότι του βγαίνουν. Αν δεν του βγαίνουν, αποκλείεται το ενδεχόμενο και για εσωτερικούς αλλά και για στρατηγικού βάθους ένα μίνι επεισόδιο σε ένα νησί, βραχονισίδα, οπουδήποτε, ούτως ώστε να θέσει το θέμα της πλήρους αποστρατικοποίησης των νησιών. Παράδειγμα. Όχι. Δεν κατάλαβα τι λέτε. Όχι, όχι, δεν το αποκλείω καθόλου. Δεν το αποκλείω. Όπως έχω πει, και ξαναλέω, πρέπει να είμαστε όσοι έχουμε δημόσιο λόγο και παίρνουμε βήμα. Να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι, να μην αεροβατούμε γενικώς και να μην λέμε αόριστα πράγματα. Όμως, για να σας εξηγήσω εγώ στο ευρύ κοινό τη δικιά μου εκτίμηση, το σημείο καμπής είναι όταν θα ακούσουμε το όνομα της αντιπολίτευσης, σαν αντίπαλο βέβαιος, προς το παρόν δεν υπάρχει αυτό. Γιατί εσωτερικά στο ΤΣΕΧΑΠΕ, στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, δεν θέλουν να πάρει κεφάλι έναντι του κ. Τσάλουλου ο Γιαβάς της Άγκυρας ή ο Ιμάμοβλου της Κωνσταντινούπολης. Δεν το θέλουν ακόμα αυτό. Τους θεωρούν νέους ακόμα και ότι έχουν ψωμί. Η Τασούτσιλερ, η οποία την είδαμε τώρα δίπλα στον Ερντογάν, δηλοποιεί ότι υπάρχει μία τάση και μαλιστών, σκληρών και μαλιστών, οι οποίοι βλέπουν το όνειρό τους να υλοποιείται όχι μέσα από τις παθογένειες των κεμαλιστών, αλλά μέσα από τον Ερντογάν. Αυτό το κρατάμε σημειολογικά. Δεν είναι τυχαίο. Επίσης η Αξένερ, η οποία έφυγε ουσιαστικά, και αυτή εθνική στρατιά έχει φύγει ουσιαστικά από το Παχτελή για να βρεθεί ως ξεχωριστό κόμμα, και αυτή γνωρίζουμε ότι μπορεί, προσεξατήστε το και αυτό, στην κρίσιμη στιγμή όχι να υποστηρίξει ανοιχτά τον Ερντογάν, αλλά να αφήσει τους ψηφοφόρους κατά τη συνείδησή τους να τον ψηφίσουν, κυρίως ψηφίζοντας τη λογική ότι θα έχουμε και τον Μπαχτσελή που θα τον στηρίζει. Άρα λοιπόν δια της πλαγίας οδού. Απ' την άλλη μεριά παίζει τεράστιο ρόλο αν θα πάρει ψήφος από τους Κούρδους, οπότε πού ποντάρει στους Κούρδους. Ποντάρει στο ότι οι κεμαλιστές τους έχουν αντίπαλους ως εθνότητα διαφορετική, Τούρκους μεν υπηκόους αρκετούς εκ των Κούρδων, αλλά αναγκαίο κακό, αλλά διαφορετική εθνότητα, εχθρούς του τουρκικού έθνους, ας έχουν τουρκική υπηκότητα. Αντίθετα, ο Ερντογάν ψάχνει να βρει σημείο επαφής το Ισλάμ. Εντάξει, αλλά δηλαδή, έχει τον Ντεμιτράς μες στη φυλακή ο Ερντογάν. Καμία αντίρρηση, προσέξτε τώρα. Τον Ντεμιτράς και όσους είναι στα βουνά, τους θεωρούν ακροαριστερούς. Εγώ σας μιλάω για αυτούς οι οποίοι είναι ψηφοφόροι Κούρδοι και οι οποίοι είναι αστικοποιημένοι. Μάλιστα, αστικοποιημένους. Υπάρχει Κούρδος γιατρός, δικηγόρος, εμπόρος, ο οποίος δεν θέλει καμία φασαρία. Ούτε τον ενδιαφέρει να ανακατωθεί η βολή του, να το πω έτσι, για να γίνει κουρδικό κράτος. Άρα λοιπόν, όλη αυτή την παράμετρο τη βλέπουμε, την αξιολογούμε και ξαναλέω, αν δεν υπάρξει αντίπαλον δέος από την αντιπολίτευση κατά του Ερντογάν, τότε ο Ερντογάν θα στραφεί στο εσωτερικό, θα ποντάρει στο ότι έχει παράσταση νίκης αυτή τη στιγμή, να το ενισχύσει, άρα θα στραφεί στο εσωτερικό, δεν έχει τόσο ανάγκη την Ελλάδα, μόνο στη ρητορική. Αν όμως δεν του βγαίνουν αυτά τα σενάρια,
και πρέπει να ενεργοποιήσει το σύνταγμά του χωρίς να κάνει συνταγματική εκτροπή για να παραμείνει στην εξουσία για 6 μήνες, δηλαδή από τον Ιούνιο μέχρι το Δεκέμβριο του 23 και μετά μια παράταση καλώς 4 μήνες και να πάει πια την άνοιξη ή το καλοκαίρι του 24 να κάνει εκλογές χωρίς να κάνει συνταγματική εκτροπή, ξαναλέω, τότε θα χρειαστεί την Ελλάδα σε θερμό επεισόδιο, το οποίο μπορεί να είναι ένα από αυτά τα σενάρια τα οποία είπαμε. Παράδειγμα, το Γραφείο Μυστικών Υπηρεσιών θα μπορούσε να κάνει μια προβοκάτσια, να αποδοθεί στους Έλληνες, και έστω και αν με τα σύγχρονα μέσα τα οποία υπάρχουν, εμείς αποδεικνύουμε ότι δεν το κάναμε εμείς, αυτός θα ορίεται και θα χτυπιέται και θα λέει όχι, εσείς το κάνατε και πρέπει να το πληρώσετε αυτό το, αυτή την πράξη σας, και τέλος πάντων να βρούμε, εδώ πέρα αρχίζουμε και μπαίνουμε στα πιο δύσκολα, να βρούμε κοινής αποδοχής χώρα mediator, διαμεσολαβητή. Προτείνω τη Γερμανία, προτείνω τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτοί τι μας λένε, τι μας είπε και ο Σόλτς προχθές? Άλλη υπόθεση, λέει, Ρωσίας-Ουκρανίας, άλλη υπόθεση, λέει, Τουρκίας-Ελλάδος. Βρείτε τα. Α, τι μας λένε συνέχεια, λοιπόν, βρείτε τα, το βρείτε τα. Είναι μια μεγάλη κουβέντα. Είναι εκπομπές εκπομπών, βιβλία επί βιβλίων. Τι βρείτε τα, δηλαδή να τα βρούμε πέρα από το θέμα της βαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ, σε τι? Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που κάνεις τον καταπατητή συνομιλητή ισότιμο, το ξέρουμε από τη δικηγορία της καθημερινότητας, αλλά και στο διεθνές δίκαιο, αυτομάτως έχει κερδίσει κάτι. Είναι ισότιμο συνομιλητής. Από τη στιγμή λοιπόν που οτιδήποτε παίρνει, ζητάει 100. Αρχίζει και σου παίρνει ένα τη φορά, τότε είσαι χαμένος απριόρι, εκ των προτέρων χαμένος σε αυτό το θέμα. Εγώ λοιπόν, τι φοβάμαι πιο πολύ, σας το λέω πάντα κύριε Σαχίνη, φοβάμαι τον Ερντογάν? Όχι. Ποιον θα ήθελες μεταξύ Ερντογανικών και Ερντογάν? Τον Ερντογάν. Όχι τον Κεμαλιστών. Όχι τους Κεμαλιστές. Μάλιστα. Και τι φοβάσαι περισσότερο, Σταθακόπουλε? Το εσωτερικό δικό μας μέτωπο να τα βρούμε, πάση θυσία, πόλεμο θέλετε? Όχι, δεν θέλουμε πόλεμο. Αφού δεν θέλετε πόλεμο, πάμε να κάνουμε υποχωρήσει παντός επιστητού, τα οποία είμαστε ειδικοί σε αυτό. Είμαι παλιά καραβάνα, έτσι, 58 ετών είμαι. Θα το παρουσιάσουμε ως έντιμη, υπερήφανη νίκη, και εσύ είναι ένας από τους χειρότερους συμβιβασμούς. Εγώ λοιπόν, η κατακλείδα όλων αυτών που σας ευχαριστώ που με αφήσατε να μονολογήσω, να εκφραστώ, νομίζω ότι τα έπιασα σχεδόν όλα, τουλάχιστον όπως είναι στο μυαλό μου, έτσι, και η ανάλυση και όπως τα σκέφτομαι. Εκείνο που φοβάμαι περισσότερο πάντα είναι ο δικός μας κακός εαυτός και κυρίως όλους αυτούς οι οποίοι θα εμφανιστούν και θα λένε «Μα θέλετε πόλεμο, μα θέλετε πόλεμο, μα θέλετε πόλεμο». Τώρα, αν σου ανέβουν οι Τούρκοι σε ένα νησί τύπου Ημείων, αυτό να ξέρουμε ότι έχει γκριζάρει όπως γκριζάραν και τα Ήμια και δεν ξαναλευκαίνει. Αυτό πρέπει να το αποτρέψουμε πάση θυσία. Θέλω να κλείσουμε ρωτώντας σας, η παρουσία στη χθεσινή φιέστα της αυτοκινητοβιομηχανίας εκτός του Ερντογάν, του Μπακτσελή και της Τσίλερ, την οποία δώστε εξήγηση, του Περίντσεκ λέει κάτι και θα έπρεπε να λέει κάτι και στους λεγόμενους δυτικούς? Ναι, ναι. Επαληθεύει αυτό που είπα το Φλεβάρι και που είπε πανηγυρικά ο Ερντογάν τον 9 Ιουνίου με το πέρας ασκήσεως εφές. Η Τουρκία στρέφει. Στρέφει, δηλαδή έχει γυρίσει ένα βαπόρι αργό, το οποίο, ξέρετε, για να στρέψει θέλει χρόνο και χώρο. Πώς στρέφει? Στρέφει, και αυτό δεν είναι υποχρεωτικό καλό για εμάς. Το κρατώ, κύριε Σταθακόπουλε. Στρέφει, λέει κάποιος, πού? Στο ευρωασιατικό μέτωπο. Αυτό εννοούσε ο κύριος Σταθακόπουλος. Ο Περιντσέκ είναι από αυτούς που λένε σκληρά πρέπει να πάμε ευρωασιατικά. Σκληρά με τη Ρωσία και σκληρά με την Κίνα. Το λέει ανοιχτά. Δεν το κρύβει. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Σταθακόπουλε, για τη σημερινή. Και εγώ για τον χρόνο που μου δώσατε. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Επίσης.